Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνει, Πάρη. Είμαι καλά. Εσύ. Καλά είμαι και εγώ. Έχω ψήλο φτιάξει το, το πρόγραμμά μου. Που σημαίνει, Μπράβο. Γιατί δηλαδή, ξυπνάω πάρα πολύ νωρί και προλαβαίνω να δουλέψω λίγο το mm -hmm. πρωί και μου αρέσει. Αλλά εντάξει, θα είναι γενικά αυτέ τι εβδομάδε λίγο ζώρικε και συνεχίζουν να είναι. Οπότε δεν ξέρω, έχω μιζεριάσει πολύ τι τελευταίε μέρε. Πώ να μιζεριάσουμε αυτόν τον καιρό, λε και είμαστε σαν χώρα. Σίγουρα, σίγουρα είναι και ο καιρό. Πρώτη φορά νομίζω μου τα sky τόσο πολύ αυτή η συναισθηματική. Δηλαδή, Με sky είχα όρεξη νομίζω για ΑΕγε, επειδή είχαμε πάει και για μπάνιο την προηγούμενη Κυριακή. Το ήθελα και εγώ πολύ ρεγαμό του και η αλήθεια είναι ότι τη Δευτέρα είχα υπολογίσει ότι θα κάνω και μπάνιο και ΑΕΤΟ. Τελικά φύσα και αρκετά, οπότε πήγε πολύ καλά ο ΑΕΤΟ, αλλά το μπάνιο απέτυχε πάντα από Εντάξει. ΑΕΤΟ το παίξαμε. Μπα, όχι. Δευτέρα έφυγα νωρί, επειδή ήμουν με τη μηχανή mm. και δεν ήθελα να πετύχω κινήσει, μαλακίε, τέτοια. Ε, ναι, έφυγα. Δε, δηλαδή, κάθισα ή πια να καθιστώ. Καφέ... Μπήκα για ένα ψαροντούφεκο το πρωί. Α, έπαιξε νεράκι. Έπαιξε νεράκι, αλλά ήταν, ήταν χάλι, επειδή είχε αέρα τι προηγούμενε μέρε. Ήταν θολή μέσα η θάλασσα. Οπότε έφυγα μπαμ, μπαμ, Κάθισα μισή ώρα, ξέρω εγώ. Και μετά τη καφέ και την έκανα. Με το ψαροντούφεκο δεν είναι πιο εύκολο να μπει. Είναι πιο εύκολο να μπει. Αποκρύω. Ναι δεν το νιώθει. Τόσο πολύ, δεν μπορώ να το φανταστώ. Αυτό. Θα σου πω τι το... Θα πω νιώθεις Το οποίο αυτή τη φορά είναι λίγο ενοχλητικό. Καταρχά, κρύωναν τα χέρια μου γιατί είχα ξεχάσει και πάλι δεν το έχω φροντίσει. Έχουν σκιστεί τα γάντια μου, όπω το ψαροτούφα. Οπότε τα... ήταν σκισμένο εδώ, έμπαινε κρύο κανονικά στα χέρια. Στι παλάμε. Έχει... Περίμενε, έχει ε, Είναι στο λίπουν ολόσωμο και είναι μόνο αυτό έξω. Δηλαδή από τα μάτια μέχρι το κάτω χείλο είναι έξω. Όλο το άλλο είναι κλεισμένο σαγόνια, κεφάλια αυτά. Έχεις έχει τα γάδια, τα οποία πάνε πάρα από τη στολή. Και έχει και κάλτσε. Άρα πρακτικά δεν, δεν είναι ότι φορά καλοκαίρι αυτή που είναι κοντή, σαν σοκ. Όχι, 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 όχι. Και είναι μια η οποία και καλά. Είναι, λέγεται wet suit αυτό, γιατί παίρνει νερό μέσα. Αλλά στην ουσία έχω καταλάβει καλά, παίρνει λίγο, 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 λίγο νερό. Και αυτό σιγά σιγά παίρνει θερμοκρασία του σώματο, οπότε είσαι μια χαρά αλλά δεν παίρνει άλλο νερό μετά. Δηλαδή, αυτή αφού φτάσει τη χωρητικότητα που μπορεί να έχει μεταξύ εσένα και τη στολή με νερό, δεν μπορεί να μπει άλλο νερό. Οπότε η θερμοκρασία μετά χάνεται λίγο-λίγο με λόγω τη θερμοχωρητικότητα χρήγο... του νερού. Ναι, κρύο, ρε παιδί μου. Ναι, σιγά-σιγά και, ναι, και αυτό κιόλα. Αλλά παίρνει ώρα. Δηλαδή, εγώ όταν είχα μπει πέρυσι Φλεβάρι, ήμουν μια, μια μισή ώρα μέσα χωρί να νιώθω κρύο. Okay. μου φαίνεται πάρα πολύ περίπου. Αλλά το νερό που μπαίνει το Στη... νιώθει. Στην αρχή, δηλαδή, έχει ένα σοκ στην αρχή. Όχι δεν μπαίνει, δεν μπαίνει τίποτα μέσα. Και σιγά σιγά νιώθει στα τη να μπαίνει, το οποίο είναι κάπω ενοχλητικό. Okay. Αλλά εμένα δεν με ενοχλεί τόσο, κάπω το έχω συνηθίσει. Γιατί ένιωθα αυτή, αυτή, τη φορά δεν ξέρω, κάπω την έβαλα και όντω μονώθηκα πολύ καλά. Με εξαιρέσει το ότι το νερό έμπαινε για κάποιο λόγο μόνο στη ραχοκουκαλιά μου. Και ήταν περίεργο, γιατί ένιωθα <laughs> ένα κρύο στη ραχοκουκαλιά. Λίγο, 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 λίγο. Σε 10 λεπτά έχει εξορροπηθεί. Και το νιώθα μόνο. Εδώ δηλαδή δεν ένιωσα ποτέ εγώ νερό να μπαίνει. Δηλαδή πήγε λίγο λίγο αφότου γιατί μάλλον έμπαινε από εδώ και πήγαινε πίσω, έμπαινε από το κεφάλι μου και πήγαινε στην πλάτη. Οκ, okay, άρα αυτό το νερό είναι αυτό που μένει μέσα και μετά... Ναι, και μετά μένει μέσα αυτό ε, και αυτό χάνει σιγά σιγά μετά τη θερμοκρασία. Έχει τελόδο. επικοινωνία αλλά δεν έχει στο, στο βαθμό που ακουμπάει όλους το σώμα α πούμε με κάτι... Το... Ναι, εγώ δεν έγινε το από ποτέ ότι άμπηκα στο κρύο. Οκ, okay. okay. το δέχομαι. Ναι. Αλλά δεν ήταν ωραία γιατί είχε... ήταν θολά τα νερά επειδή είχε αέρα. Εντάξει, θα παίξουμε Κυριακή μπάνιο. Ναι, άμα, ναι, ναι, το είπαμε. Όπω φαίνεται. Όπως χιλιο, το κάναμε, ναι. Θα γίνει. Βεβαίω. Για να το. Ε, τι άλλο να πω. Α, επίσης, ε, επιτέλους μέσα σε όλα κάναμε και το. Έκανα review στο, στο Devox. Το οποίο πλέον mm. το Vox το Athens έχει γίνει Devox. Οπότε. Ε, Έβλεπα τι ομιλίε για το κομμάτι cloud infrastructure containers, αν θυμάμαι καλά. Mm -hmm. Λέγεται το, το track αυτό. Το οποίο είχε αρκετά ενδιαφέρουσε και λοιπά. Πολύ ωραία. Πολύ μεγάλο. Δηλαδή θα είναι. Πολύ πράγμα. Νομίζω θα είναι και τρει μέρε για πρώτη φορά. Ναι, θα είναι τρει μέρε. Πού θα γίνει, δεν θυμάμαι. Με ώρα μουσική. Αυτά ε, είναι. Νομίζω έχει και αρκετέ αίθουσε. Δηλαδή έχει τουλάχιστον μία ή δύο υποθηκτικέ. Ελά, ρε. Εντάξει, παίζει να είναι πάνω από χιλιάδομα σαν τέτοιο. Πώ το χρειαζόμαστε. Ωραίο θα είναι. Ναι. Και, έχει... και το αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ γιατί μιλήσαμε με τον Πάτροκλο που το διοργανώνει είναι ότι έχει πολύ μεγάλο ποσοστό και στα... μέχρι τώρα τουλάχιστον που λείπει ένα μεγάλο ποσοστό και ανθρώπων απ' έξω. Δεν είναι ότι είναι μεταξύ μα. ρε! Οπότε... Κοίτα, έχει πολύ μεγάλο brand τώρα το DevOx. Είναι mm. ένα πολύ, πολύ γνωστό event, α πούμε. Νομίζω έχει 5-6 συνέδρια που γίνονται σε όλο τον κόσμο. Πολύ ωραία. Έχει πάρα πολλά. Δηλαδή, ενώ δεν είναι Vox Days, το οποίο έχει μεν brand, αλλά Vox Days. Αποφασίζω κι εγώ και κάνω σε μία Vox Days. Ναι, 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 ναι. Σαν το TED το χωριό μου. παιδί μου. Ναι, ναι το, το TEDx είναι ας πούμε το, το TED, ας πούμε το αντίστοιχο. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι το... το κατάλαβα, το κατάλαβα. Το, οπότε... το Canon, το Canonical. Μπράβο, μπράβο αυτό. Ε, οπότε είναι αρκετά μεγάλο, είχε ωραίες ομιλίες. Ε, Θεωρώ ότι θα είχα χαβαλέ, σίγουρα θα είμαστε εκεί. Τέλεια. Και αυτά νομίζω. Σε, Πολύ ωραία. Σε νέα. Έχουμε και τον καινούριο. Deployer, Mersk. Το Merck. Συγγνώμη, η Merck δεν είναι μια εταιρεία που κάνει container πλοία. Λε Ή... από Κίνα το έχει πάρει. Νομίζω ότι ήταν αυτήν Όχι, Ever, Evergreen ήταν το πλοίο που είχε κολλήσει. Ναι, το Evergreen είχε κολλήσει. Αλλά νομίζω ότι η Merck είναι δεν η εταιρεία που κάνει τέτοια πράγματα. μου και λίγο μαλακή αυτό το software. Εντάξει, κοίταξε να δει. Ε, αρχικά, μόνο και μόνο για λόγου εγωισμού έπρεπε κάτι να βγάλει. Ναι. Οπότε το δέχομαι. Ναι. εγώ ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιο να χρησιμοποιήσει αυτό και όχι το Docker Swarm. Ε, εγώ νομίζω ότι εκεί πέρα είναι το μεγάλο φάουλ. Δηλαδή υπάρχει ένα απλό. Δεν θα αρέσει Swarm, πήγαινε στο Nomad. Γιατί okay, κατάλαβα ότι δεν θέλει να πα στον κυβερνήτη, το οποίο είναι κάτι πολύ περίπλοκο και ισχύει αυτό. Ναι. Όλε οι λύσει που πήγαν για Kubernetes φαίνονταν ακριβέ μαζί του. Πήγαινε σε κάτι, υπάρχει κάτι στη μέση, ρε παιδί μου. Θεωρώ ότι το... και το Swarm μπορούσε να του καλύψει και το Nomad και γράψω ότι η εργαλεία χρειάζεται πάνω από αυτό. Αλλά δεν χρειάζεται να λύσει θέματα όπω το ε, Multi-Host Networking και όλα αυτά τα οποία θα έχει ναι. στο μέλλον. Anyway. Εντάξει. Okay, yeah. δεν, εγώ δεν είχα καταλάβει ότι το έχουν βγάλει και open source γιατί στο βίντεο δεν το αναφέρει πουθενά. Είχα το βίντεο, ναι. δεν είδα το blog post. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Και μετά είδα ότι είναι και το repository ανοιχτό εκεί και φαίνεται. Ναι, και εγώ δεν θυμάμαι πώ το... το. Εντάξει, έχει ένα πως... τρελό μεγάλο φάουλ για πες. Έτσι να, να δημιουργήσουμε λίγο hate, έχει είναι σε Ruby. Οπότε... Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ αν έγραφα κάτι, αν το έκανα εγώ βέβαια, όχι αν το έκανε ή αν το κάναμε στην εταιρεία. Το οποίο έχει, έχει και μια διαφορά. Θα το έκανα Python για παράδειγμα. Αν ξέρει αυτό. Κοίτα, το δέχομαι βέβαια. από την άλλη ότι δεν είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι CLI. Οπότε θέλουν να έχουν όλου στον υπολογιστή του. Δηλαδή εκείνο έχει το παράδειγμα από εκείνο. φαντάζομαι από το βάζει στο CI αυτό το πράγμα. Ναι. Οπότε εντάξει, το CI μπορεί να έχει ό,τι runtime θέλει yeah. και να είναι σταθερό κλπ. Anyway. Εντάξει. Θα δείξει. Για λέγε. Θα έχει πλακίτσα του. Τι σε απασχολεί. Λοιπόν, ε, αυτό που ήθελα να συζητήσουμε την προηγούμενη φορά, θυμήθηκα πριν το επεισόδιο και μετά ξέχασα την ώρα που ξεκινήσαμε το επεισόδιο, οπότε δεν το συζητήσαμε. Ναι. Ήταν ένα tweet το οποίο ψάχνω όλο το πρωί και δεν βρήκα, οπότε δεν θα το βάλουμε κάτω. Αλλά αυτό που πρακτικά έλεγε, ή αυτό που, έτσι όπω το εξέλαβα εγώ και αυτό που θα να δούμε, είναι ότι σου λέει ότι Πολλέ φορέ οι εταιρείε οι οποίε δεν έχουν εμπειρία σε κάτι καινούριο αναγκάζονται να παίρνουν πολύ μεγάλε συμβουλευτικέ, τι πληρώνουν πάρα πολύ αδρά και τι πληρώνουν για την εμπειρία του. Και φαίνεται ότι μάλλον η εμπειρία αυτή δεν είναι εκεί. Ναι. Ε, και αυτό ταιριάζει πάρα πολύ με το ρητό που λέει ότι κανεί δεν απολύθηκε γιατί προσέλαβε την IBM. Ναι. Οπότε αυτό θα ήθελα να συζητήσουμε. Δηλαδή, πότε έχει νόημα να πάρεις μια πιο εξειδικευμένη γνώση απ' έξω, πότε αυτή πραγματικά μπορεί να σε βοηθήσει. Δηλαδή και εμεί πολλές φορές έχει τύχει κάποιο να μας ζητήσει να κάνουμε δουλειά μαζί του και να του πούμε ότι μάλλον δεν θα πάρει την αξία που χρειάζεται ή δεν θα την πάρει με τον τρόπο που το θέλει. Οπότε θα ήθελα να δούμε λίγο το κομμάτι τη συμβουλευτική γενικότερα και θα δούμε που θα πάει, δεν mm. ξέρω που θα καταλήξει, αλλά το trigger μου ήταν αυτό. Ωραία. Καταρχάς μιλάμε για Μιλάμε για το consulting γενικότερα, δηλαδή βάζουμε και εμά εκεί μέσα ή βάζουμε μόνο αυτέ τι μεγάλε συμβουλευτικέ. Εγώ θα έλεγα να δούμε την συμβουλευτική γενικότερα. Δηλαδή, ποια είναι μια καλή συμβουλευτική για σένα, πώ το βλέπει. Θα ξεκινήσω τοποθετώντα στην αρχή τον εαυτό μου να πω ότι δεν ξέρω εγώ προσωπικά δεν τι εκτιμώ αυτέ τι εταιρείε καθόλου. Δηλαδή, Σίγουρα κάποια δουλειά κάνουν καλά. Δεν δηλαδή γίνεται να κινούνται δισεκατομμύρια mm -hmm. τα οποία. Χωρί να υπάρχει κάποια αξία κάπου, τουλάχιστον. Ε, Παρένθεση, επίση μιλάμε για το κομμάτι του λογισμικού, ή τουλάχιστον να το προσεγγίσουμε το νομίζω προ τα εκεί. Εγώ γενικά το λέω. Αλλά δηλαδή, γενικά... μου φαίνεται, μου φαίνεται δηλαδή, μια εταιρεία η οποία η δουλειά τη είναι να κάνει consult. Δεν μπορώ να καταλάβω πώ χτίζει τεχνογνωσία. Και ειδικά στον χώρο του software, να έρθω και, να έρθω και σε αυτό, αυτέ είναι εταιρείε οι οποίε είναι, είναι αρπακτικά, είναι vultures, είναι, είναι όρνια. Δηλαδή. Έρχονται, τρώνε ρε παιδί μου ό,τι μπορούν και φεύγουν χωρί να συνεισφέρουν κάτι. Mm -hmm. ε, αυτό ε, έχει πάρα πολύ σημασία. Δηλαδή, κανένα δεν γύρισε ποτέ και είπε: χρησιμοποιεί ah, αυτό το ωραίο software που ξεκίνησε στη McKinsey. Ναι. Okay. Υ υπάρχουν βέβαια και συμβουλευτικέ, δηλαδή μπορούμε να ξεφύγουμε και από τι πολύ πολύ μεγάλε οι οποίε έχουν το όνομα και ενδεχομένω μετά ναι. να εξαπλωθεί σε διάφορε Υπάρχουν... Απλά είναι... ξεκινάω από αυτό. Δηλαδή, να σου πω ότι αυτό θεωρώ ότι έχει σημασία. Δηλαδή, όταν είσαι μια εταιρεία η οποία είναι κολοσσό. Είσαι κολοσσό. Είσαι πάρα πολύ μεγάλη και, ναι. δε, και, δεν έχεις, και δεν έχεις αφήσει κάτι και γενικά οι καλοί προγραμματιστές δεν έχουν κάποια κάψα να έρθουν να δουλέψουν σε εσένα. Ισχύει Ξέρω εγώ, δεν με αφορά όλα αυτά, να πω το λιγότερο. Αλλά το κομμάτι του consulting, απλά να το βγάλω αυτό γιατί κάνω μια τοποθέτηση, έχω, έχω μια θέση του θέματος ε, και να το βγάλω γιατί δεν θέλει να έχει οξίδι όλη, την... όλη την ώρα. Αλλά θεωρώ ότι το consulting είναι ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει εταιρείε οι οποίε κάποια στιγμή χρειάζονται μια έννοια τεχνογνωσία. Γιατί είναι μερικέ φορέ που θέλει μια ένεση κάποιο να έρθει, να σου δώσει τεχνογνωσία να συνεχίσει από εκεί. Αλλά το ερώτημα είναι, ποιο θα σου δώσει την τεχνογνωσία, γιατί έχει την τεχνογνωσία, και πολλέ φορέ την πατάμε στο γιατί. Γιατί προσλαμβάνει κάποιον επειδή όνομα. Mm -hmm. Αυτό το ξέρω ήταν. Δεν θα πω πολλέ λεπτομέρειε μάλλον δεν μπορώ να πω, αλλά θα πω ότι ήταν σε ένα project κάποια στιγμή να, να μπλεχτώ εγώ. Ηταν να διαλέξουν ανάμεσα σε μένα και σε ένα άλλο άτομο. Και ήταν α πούμε δύο οι υπεύθυνοι που θα διαλέγανε. Ηταν. Ο Α που είχε τη θέση του που σχεδόν μάνατζερ και ο Β που ήταν πιο πάνω. Okay. Και ο Α, αυτός που ήταν ο ενδιάμεσος, έλεγε δεν θα πάρουμε τον πάρη θα πάρουμε το άλλο παιδί γιατί έχει εμπειρία την Goldman Sachs. Okay. Και λέει είναι, είναι σίγουρο. Και εκείνος ο οποίος ήταν ο άρχι manager, ας πούμε, λέει όχι θα δουλέψουμε με τον Μπάρι γιατί ξέρω ότι Κάνει δουλειά γιατί την έχω δει στο GitHub. Okay. Και έχω πάει και, στο, και στα Docker Meetups τα οποία κάνει. Οπότε ξέρω ότι ξέρει. Οκ, mm -hmm. okay, Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι. Και... Και... και αφού κλείσουμε, θα σου πω και πού ήταν αυτό. Εννοεί Για την περίπτωση είναι. που δεν έχει φανταστεί. Ε, έχω κάποιε ναι. υποψίε στο κεφάλι μου, αλλά ε, θα περιμένω να ακούσω την πραγματική αλήθεια. Δεν θα κάτσω να σκέφτομαι αυτό, γιατί θα βασκεντρωθώ μετά στην ωραία μα κουβέντα. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. και Νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό που έλεγε. Προσέδωσα ρεγάματα να το βρω όλο το πρωί, να ξέρει. Okay. Και δεν το βρήκα. Θα το βρω... Άμα το βρω, θα το βάλω από κάτω. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρω. Ε, γιατί προσπαθούσα να ψάξω παρένθεση στο Twitter σήμερα και μου έβαζε για κάποιο λόγο αποτελέσματα για αναζήτηση μέχρι 24 ώρε πριν. Δεν ξέρω αν το έχουν μειώσει επίτηδε εκεί. Αν απλά δεν έψαχνα σωστά. Αλλά δεν μπορούσα να το βρω. Mm. Anyway. Ε, στο θέμα μα τώρα, θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και θεωρώ ότι. Δεν θα ήμουν τόσο απόλυτος ότι δεν είναι ποτέ καλή επιλογή μια πολύ μεγάλη εταιρεία. Απλά πιστεύω ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξέρεις τι πληρώνεις. Αυτό έχει σημασία. Ε, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι σε γενικές γραμμές πιο μικρές εταιρείες και πιο εξειδικευμένε είναι συνήθως η καλύτερη επιλογή. Γιατί, Γιατί μπορούν να σου δώσουν μια... Ε, Αρκετά πιο συγκεκριμένη λύση. Μία λύση η οποία θα είναι πολύ πιο σύγχρονη, θα είναι με τι ελευθερίε τεχνολογίε, είναι πράγματα τα οποία βλέπουν κάθε μέρα, δεν ασχολούνται με τα πάντα, οπότε παίρνει τα μεγάλα κουβά. Από την άλλη, δεν σημαίνει ότι πάντα ξέρει ακριβώ τι θέλει. Οπότε μπορεί να μην είναι εύκολο να βρει την σωστή εταιρεία γι' αυτό. Γιατί αν υποθέσουμε ότι έχει εταιρείε οι οποίε καλύπτουν ένα πολύ μικρό κομματάκι κάθε μία. Και εσύ πρέπει να βρει την εταιρεία η οποία ταιριάζει καλά στο δικό σου κομματάκι. Μπορεί να πετύχει μια εταιρεία που είναι λίγο πιο δίπλα, να είναι πάρα πολύ καλή στο πιο δίπλα, αλλά να μην μπορεί να εξυπηρετήσει εσένα. Mm -hmm. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνω ότι. Μάλλον, δέχομαι το να, να επιλέξει κάτι λίγο πιο μεγάλο, γιατί θα έχει μια πιο μεγάλη κατανομή γνώση και μάλλον είναι πιο πιθανό να πετύχει κάτι. Δηλαδή, δεν είναι τόσο εύκολο να πετύχει τελείω. Mm. Να το πω έτσι. Είναι ο ίδιο λόγο για τον οποίο θα έπαιρνε μια καραμπίνα και ένα όπλο το οποίο είναι πιο στοχευμένο. Η καραμπίνα, ρε παιδί μου, δεν έχει την ίδια απόσταση mm. την ίδια πόσα στην οποία μπορεί να χτυπήσει. Αλλά τα σκάλια ολογικά μου yeah. θα πάνε, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Οπότε έτσι το βλέπω. Οπότε, το ένα κομμάτι είναι ότι αν ε, πάμε στο μεσαίου μεγέθου και μικρού μεγέθου εταιρείε, οι μικρού μεγέθου εταιρείε θεωρώ ότι θα κάνουν καλύτερη δουλειά γιατί θα είσαι πιο σημαντικός πελάτης για αυτές από ότι κάποιο ε, κάποιος άλλος ε, θα έχουν καλύτερη γνώση αλλά μπορεί να μην την εταιρεία όχι που δεν είναι καλή αλλά την εταιρεία που δεν είναι καλή σε αυτό που εσύ θες να κάνεις και πολλές φορές οι πελάτες δεν ξέρουν τι θέλουν να κάνουν οπότε χρειάζονται πολλές φορές μια συμβουλευτική για να διαλέξουν μια συμβουλευτική μετά Ναι, ναι, αυτό γίνεται, το ξέρω Δηλαδή, μα έχει τύχει και εμά πάρα πολλέ φορέ να περνάμε τρει και έξι μήνε να μιλάμε χαλαρά με κάποιου πελάτε και να του εξηγούμε πράγματα και να βλέπουν ότι δεν χρειάζεται, δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Και όταν έρχεται κατάλληλη στιγμή να, να προχωράμε μαζί του. Mm. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το κάνει από την πρώτη μέρα. Είναι κάτι το οποίο πολλέ φορέ μπορεί να χρειάζεσαι χρόνο για να κάνει. Τώρα, όταν πάμε από τι μεσαίου μεγέθου στι πολύ μεγάλε εταιρείε, όπου πλέον ξεφεύγει και από το λογισμικό και δεν κάνουμε λογισμικό αυτέ, αλλά κάνουν και ε, λογιστικά ή συμβουλευτική στο πώ να ανοίξει μια καινούργια α, χώρα ή οτιδήποτε άλλο. Τότε εκεί πέρα νομίζω ότι αγοράζει δύο πράγματα. Το πρώτο που αγοράζει είναι το όνομα, το οποίο ενδεχομένω είναι μια ασφάλεια για σένα, γιατί δεν θέλει να κάνει λάθο. Mm. Άρα, ό,τι και να πει ότι κανεί δεν απολύθηκε γιατί απελήξει την IBM, είναι κάτι το οποίο παίζει, είναι εκεί έξω. Δεν είναι κάτι το οποίο ε, δεν υπάρχει πουθενά. Και το δεύτερο που νομίζω ότι ίσως είναι πιο σημαντικό είναι ότι αγοράζεις μια διαθεσιμότητα η οποία θα είναι εκεί με τη μία. Πώς να σου πω, αυτές οι εταιρείε νοικιάζουν στην ολόκληρα άτομα, έχουν λίπο σε άτομα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται όλο τον χρόνο μόνο και μόνο για να είναι άμεσα διαθέσιμα και γι' αυτό το πληρώσει και περισσότερο γιατί θα το ζητήσει σήμερα και μπορεί να το πάρεις αύριο μεθαύριο σε μια εβδομάδα αλλά ξέρεις πότε θα το πάρεις, είσαι σίγουρο θα το πάρεις τότε και mm. δεν πρόκειται να σε πάει κάτι πίσω. Ενώ αντίστοιχα, μια μεσαία, ακόμα χειρότερα, μια μικρή εταιρεία, μπορεί κάτι το οποίο θα τη πάει στραβά να είναι πολύ πιο μεγάλο χτύπημα για εκείνη, και άρα να την πάει λίγο πιο πολύ πίσω. Και άρα να καθυστερεί. Όπω και σε εμά έχει τύχει και έχει τύχει να πάμε πρώτη τα οποία λίγο πίσω. Mm. Ε, οπότε έχει πάντα να κάνει με το ποιε είναι, νομίζω, οι ανάγκε σου. Και το σημαντικότερο για μένα δεν είναι να επιλέξει πάντα έναν από αυτού του τύπου εταιρεών, αλλά να επιλέγει αυτόν που είναι κατάλληλο για σένα εκείνη τη στιγμή. Και αν ξέρει γιατί το κάνει. Ναι, μάλλον διαλέγουν αυτέ τι εταιρείε γιατί δεν ξέρουν ποιο είναι ο κατάλληλο. Ναι. Και αυτό όντω είναι κάτι το οποίο μπορώ να το δώσω τίμια σαν επιχείρημα. Ότι ξέρουμε ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι, δεν μπορούμε να πλοηγηθούμε καν σε αυτό. Mm -hmm. Το οποίο βέβαια εντάξει, κάτι λέει για το πώ κάνει business. Είναι η αλήθεια. Ε, α, και ξέρουμε ότι θέλουμε βοήθεια. Τίμιο. Είναι, είναι, είναι τίμια διαπίστωση αυτή. Mm -hmm. Όποτε πηγαίνει με, με ένα μεγάλο παίχτη. Ο οποίο μπορεί να σε καθοδηγήσει σε αυτό. Αυτό εντάξει, είναι υψηλοτήμιο. Αλλά και πάλι θεωρώ ότι εκεί υπάρχει κάποιο θέμα. Δηλαδή, όταν ξέρει ότι θέλει κάτι, αλλά δεν ξέρεις, δεν μπορεί να κάνει ένα βασικό διέρη και βασίλευε, να δει αυτό το πράγμα πώ κατακαιρματίζεται σε μικρότερε ανάγκε, οι οποίε μπορούν να ανατεθούν. Mm -hmm. εντάξει αυτό είναι ένα βασικό πράγμα που πρέπει να μπορεί να κάνει για να τρέξει την πίστη σου, εφόσον. Καλά πει Εφόσον σε αφορά να κάνει καλή δουλειά, mm -hmm. Δηλαδή, ανοίξει ένα μαγαζί το οποίο ξέρω. πουλάει ξέρω, τραπέζια. Mm -hmm. Κάτι πρέπει να ξέρεις, Κάπω πρέπει να επιλογηθεί το πώ θα βρει του προμηθευτέ, πώ θα διαθέσει την αγορά. Κάτι πρέπει να μπορεί να καταλαβαίνει για τα λέω όλα αυτά. Δηλαδή, να δει κάτι σαν ένα τελώ μαύρο κουτιά. Εγώ έχω μια ιδέα. Πέτα τη αυτή τη συμβουλευτική. Είναι και λίγο πεταμένα λεφτά ταυτόχρονα. Τα οποία μπορεί να, να έχει να τα πετάξει, αλλά έχει ο καιρό γυρίσματα γενικά. Και τώρα ζούμε <laughs> ένα από αυτά. Ισχύει αυτό σε μεγάλο βαθμό. Και από την άλλη, βέβαια, μπορεί να έχει ένα κεφάλαιο διαθέσιμο. Να. Το οποίο κεφάλαιο αυτό να πρέπει να αξιοποιηθεί. Ναι. Και το οποίο να είναι πιο. το, το ενδεχόμενο κέρδο με το ρίσκο του και με όλα αυτά του να κάνει κάτι το οποίο δεν ξέρει, να είναι καλύτερο από το να τα βάλει στην τράπεζα ή να τα βάλει σε κάποιε μετοχέ. Ναι, αλλά. Δε, δεν είναι το γιατί να χρησιμοποιεί μια συμβουλευτική, αλλά πιστεύω ότι είναι χρήσιμο εκεί να πα μια συμβουλευτική γιατί είναι καλή σε κάτι. Mm -hmm, και πρέπει ναι. να ξέρει τι είναι αυτό στο οποίο κάποιο πρέπει να είναι καλό. Γιατί. Μια συμβουλευτική είναι αντίστοιχη με οποιαδήποτε συνεργασία. Εντάξει, έχει κάποιε διαφορετικέ δυναμικέ, αλλά έχει και έναν υπάλληλο στην εταιρεία. Αυτό έρχεται να κάνει μια δουλειά την οποία εσύ δεν μπορεί να κάνει για κάποιο λόγο. Είτε επειδή δεν ξέρει πώ θα την κάνει, είτε επειδή δεν προλαβαίνει να την κάνει. Είναι και τα δύο valid αντίστοιχα και στο consulting. Ναι, όχι, ισχύει, ισχύει σε μεγάλο βαθμό. Και ίσω για να επανέλθω για να και λίγο στο, σε αυτό που. Θυμάμαι ότι έλεγε αυτό το, το tweet τέλο που έλεγε ότι δεν υπάρχει τελικά αυτή η εμπειρία. σω δεν πα απαραίτητα για την εμπειρία. Δεν πα για να πάρει την καλύτερη λύση εκείνη την περίπτωση. Αλλά πα για να σε βοηθήσει να απλογηθεί γενικότερα. Το οποίο είναι αποδεκτό. Επίση, μπορεί να θέλει εργατικά χέρια σύντομα. Mm -hmm. Και για λίγο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι legit. Οπότε έχει την άλλη εταιρεία η οποία έχει προσλάβει κόσμο. Και πα εκείνη και σου νοικιάζει τον κόσμο. Εντάξει, και αυτό είναι κάπω ε, τίμιο. Αλλά όταν μετά αρχίζει και γίνεται μόνιμο αυτό, και τελικά έχει έναν υπάλληλο, τον οποίο δύο χρόνια και είναι μέσα από μια εταιρεία η οποία τον επινοικιάζει. Ε, μετά πληρώνει premium σε αυτό. Σημαντικό. Έχουμε τύχει εμεί, νομίζω, σε μία προσφορά που είχαμε δει που κάπω είχε πάει από το ένα χέρι στο άλλο και ήταν, νομίζω, μια αύξηση. Σημαντική, α πούμε, στο, στην, στην κοστολόγηση τη εργατόρα. Ε, νομίζω ότι ήταν οι τρει ή τέσσερι εταιρείε οι, οι οποίε ε, παρεμβάλλονταν. Ναι. Και, και έβαζε το markup η κάθε μία. Προφανώ. Δηλαδή, εγώ, το, εγώ έβαζα την όραση, την πουλάγια σε κάποιον άλλον, ο άλλο σε κάποιον άλλον και μετά κατέληγε στον τελικό πελάτη. Ε. Το οποίο βέβαια εκεί πέρα μπορεί να είναι και χιλιάδια άλλα πράγματα. Γιατί μπορεί για παράδειγμα να έχει μητρό προμηθευτών που πρέπει να ακολουθεί σαν εταιρεία, οπότε να πρέπει αναγκαστικά κάποιοι να παίρνει ναι, ναι, σε ναι, αυτό. Ναι, ναι. Μπορεί να έχει συγκεκριμένα ISO, τα οποία ενδεχομένω δεν θα βάλει τον κόπο μια πιο μικρή εταιρεία να πάρει, ή μπορεί να πάρει κάποια από αυτά, αλλά όχι όλα όσα χρειάζεσαι. Ναι, και τελικά καταλήγουμε σε δύο λεπτά βαλακίε. Γιατί, Μα... γιατί όμω, Γιατί στο τέλο τη ημέρα όλοι θέλουν να κάνουν τη δουλειά του. Ναι. Και είναι μια μόνιμη μετακύληση ευθυνών. Δηλαδή, εγώ θα μετακυλήσω την ευθύνη για το ISO στη συμβουλευτική εταιρεία, η οποία επειδή λέει έλα μόλι τώρα σε μένα, θα έρθουν να πάει μετά και παίρνουν του developers από μια άλλη συμβουλευτική, που οποία όμω δεν έχει ISO. Ναι, αλλά αυτοί θεωρητικά δουλεύουν με βάση το ISO τη ενδιάμεση. Θεωρητικά. Θεωρητικά. Ναι, εντελώ θεωρητικά. Αλλά... Εγώ ξέρω περιπτώσει που αυτό δεν, δεν ισχύει. Εντάξει, νομίζω ότι όλοι ξέρουν περιπτώσει ναι. που αυτό δεν ισχύει. Δεν είναι... Και ίσω δεν θα. Τέλο πάντων, δεν ξέρω, δεν θέλω να γίνω πάρα πολύ. Είμαι, είμαι πολύ μίζερο αυτή την περίοδο. Θα, θα αρχίσω να βγάζω ξύδια και δεν, δεν θέλω. Μα αυτό είναι ωραία. Πιστεύω, πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ σημασία να ξέρει τι θε και γιατί πιστεύει ότι αυτή που έχει μπροστά σου είναι η κατάλληλη για αυτό το οποίο θέσει. Αυτό το οποίο θέσει είναι expertise ή αυτό το οποίο θέσει είναι έτοιμα εργατικά χέρια. Έχει πάρα πολύ σημασία. Και γύρω από το κομμάτι του expertise εμένα το πρόβλημά μου με τι συμβουλευτικέ εταιρείε αυτέ είναι το ότι πηγαίνουν μόνιμα από project σε project και δεν έχουν ταυτότητα. Δηλαδή, ναι. όταν είσαι μια εταιρεία που λέει, έλα, τι θες, τι θες mobile app, Θε iOS, θε Android, θε Flutter, θε Native React, Native React, Next, Django, Rails, Java, ASP. Όταν είσαι αυτό και πηγαίνει και από project σε project, δεν πιστεύω ότι έχει κάποιο πραγματικό expertise. Απλά κάνει τίμια-μέτρια δουλειά και τίμια και μέτρια. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποια από αυτέ τι μεγάλε συμβουλευτικέ κοροϊδεύει. Δεν mm -hmm. το πιστεύω σε καμία των περιπτώσεων. Δεν πιστεύω ότι καμία από αυτέ τι μεγάλε εταιρείε κάνουν δουλειά που είναι κάτω από τη βάση. Όχι, αλλά δεν κάνουν και πολύ πάνω. Δεν κάνουν πολύ πάνω. Δηλαδή, άμα ήταν στο γυμνάσιο και στο λύκειο που είναι στα 20, θα ήταν ατύμιο 12 με 11, θεωρώ. 12 με 11. Ναι. Σκληρό. Δεν είναι, μα δεν είναι σκληρό. Κοίταξε. Υπάρχουν εταιρείε που κάνουν δουλειά 10 στα 10. Από εκεί, εγώ θα σου πω ότι είναι ξέρω, το Big Tech, ίσω. Mm -hmm. Γιατί όταν το Netflix στριμάρει τόσο καλά. Αυτό είναι 10 στα 10 engineering. Ναι, Τι θα ναι, δηλαδή δεν βάζω εμά εκεί. Όχι, νομίζω ναι. ότι έχει να κάνει με το πόσο μπορεί να εμβαθύνει κάθε φορά. Και εμεί, για παράδειγμα, που κάνουμε Django και Docker 10 πλά χρόνια, σαν άτομα, και μεταλαμπαδεύουμε αυτό το πράγμα σε κάποιου άλλου με του οποίου δουλεύουμε σε αυτή την εταιρεία, δεν γίνεται να θεωρηθεί ότι κάνουμε την ίδια δουλειά με μια συμβουλευτική η οποία πήρε κάτι... Επιθύχει όνομα. Ναι, ναι, ναι. ναι Και ναι, ναι, δεν, το λέω, δεν το λέω για να, για να τις υποτιμήσω. Αλλά δεν είναι... Δηλαδή, αυτά κα, μαζεύονται τα χρόνια εμπειρία σε κάτι. Αθρίζονται. Α, δεν αθρίζονται από διαφορετικού ανθρώπους. Παγών. Δεν, α, δεν αθρίζονται, <laughs> Παγών, ναι. <laughs> ε, τρομερό αυτό. Παιδιά, τρελό red flag. Το άθροισμα ε, της <laughs> είναι, Δηλαδή... Ότι τι δηλαδή έχει 100 χρόνια εμπειρία στην Τζάγκο, τι θα πει αυτό. Ε, άμα είναι... Αυτό μπορεί να πει 100 άτομα με ένα χρόνο εμπειρία, 50 άτομα με δύο χρόνια εμπειρία και ούτω καθεξή. Ναι, και νομίζω ότι δεν βγάζει λαϊκό. Εντάξει, όχι, μην... Ε, μην πάμε εκεί, γιατί θα, ναι. έχει... θα φύγει πολύ ξύδι και δεν νομίζω ότι μπορούμε να διατηρήσουμε ναι. αυτή τη στιγμή. Σε... Αλλά θεωρώ ότι είναι τίμια δουλειά, μέτρια δουλειά, πάνω από τη βάση δουλειά και κάποιε φορέ αυτό είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι και δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά. Δηλαδή, κάποιε φορέ αυτό είναι αυτό που χρειάζεται. Υπάρχουν πάρα πολλέ φορέ που επειδή εμεί ταιριάζουμε okay. το προηγούμενο επεισόδιο, το οποίο ήταν λίγο perfectionism, ε, τηλεομανία, αναβλητικότητα, όλα αυτά. Υπάρχουν φορέ που εμεί ιδέε που έχουμε δεν έχουμε καταφέρει να τι βγάλουμε. Mm -hmm. Γι' αυτό το λόγο. Και αν τι είχαμε δώσει ξέρω, σε μια από αυτέ τι εταιρείε, αυτέ θα ήταν live τώρα οι ιδέε. Οπότε δεν το mm, λέω γιατί... καθόλου υποτιμητικά, είναι απαραίτητο αυτό στην αγορά. Είναι απαραίτητο. Ναι. Απλά πρέπει να ξέρει ότι θέλει αυτό. Θέλει να έρθει κάποιο που θα κάνει τη δουλειά. Τη μία β... περνάει τη, βάση. Δεν θα έχουν ξεφύγει μυστικά. Hard coded secrets εδώ. Θα είναι deployed με έναν τρόπο που μπορεί να γίνει scale. Θα φύγουν κάποια παραπάνω λεφτά επειδή δεν θα είναι optimized και όλα αυτά. Τα ήματζε θα είναι λίγο πιο μεγάλα. Δεν πειράζει. Όχι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Legit. Δεν, δεν σκάω hate σε αυτό. Απλά αυτό δηλαδή. Νομίζω το πιο σημαντικό σε αυτό είναι ότι τελικά δεν παίρνει σε αυτή την εταιρεία γιατί είναι η καλύτερη εταιρεία στο software. Mm. Το οποίο, όπω λε πολύ σωστά, δεν είναι το, το μόνο πράγμα το οποίο πρέπει να τράει. Όχι, γιατί δεν είναι αυτό το, αυτό το οποίο θε πάντα. Έχει τύχει εμεί να, να μπούμε σε project. Εγώ δηλαδή ήμουν σαν, σαν άτομο στην αρχή το οποίο ήταν αφότου έχει ξεκινήσει και είχαν φύγει τα χοντράδια πρώτα και λέμε ωραία πάμε τώρα αυτό να το συμμαζέψουμε. Να το έχει τύχει εμεί από την άλλη να βοηθήσουμε και από την άλλη πλευρά. Να πούμε από την αρχή: να πούμε Παιδιά, πρέπει να βγει κάτι γρήγορα και βοηθήστε μα να προσλάβουμε. Mm -hmm. Γιατί μετά που αρχίσει και κανονικοποιεί την κατάσταση, βγάζει πιο πολύ νόημα να επενδύσει στο προσωπικό. Το ερώτημα είναι πάντα: Τι θέλω και γιατί το θέλω αυτό τώρα και όχι χθε και όχι αύριο. Το... το κακό το οποίο πιστεύω ότι πάρει όλο αυτό και μοιάζει άποψή σου, είναι το ότι υπάρχει ένα misconception, πώς λέγεται στα ελληνικά αυτό, παρερμηνία, μια παρερμηνία ναι. γύρω από το τι σημαίνει κάποιος να είναι όνομα, μεγάλο, και δεν εννοώ να έχει καλό όνομα, εννοώ να είναι μεγάλο όνομα. Και γιατί κάποιος έχει αυτό το μεγάλο όνομα. Ακριβώς αυτό δηλαδή, no one was ever fired for hiring IBM. Γιατί όμως κανείς δεν απολύθηκε ποτέ επειδή προσέλαβε την IBM, τι σημαίνει αυτό και γιατί έχουμε φτάσει να το λέμε, Γιατί η IBM έβαλε τον κόπο, φαντάζομαι, και το, και το χρήμα σε διαφήμιση σε, σε οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Δηλαδή, και η επένδυση που έχει κάνει προφανώς σε λογισμικό είναι τεράστια, έτσι δεν είναι mm. κάτι μικρό. Και οι εταιρείε με τις οποίες έχει συνεργαστεί είναι πολύ μεγάλες οπότε σου δίνει αυτό μια σιγουριά και μια πιστότητα. Mm -hmm. Οπότε, όταν μπαίνει σε μια συνάντηση και έχει γίνει μαλακία, η περίπτωση να πει ότι η παιδιά η μαλακία έγινε αλλά με είχαμε πάρει την IBM, και η περίπτωση να πει η μαλακία έγινε αλλά με είχαμε πάρει τον Αντώνιο και τον πάρει, mm. στη μία περίπτωση η αλήθεια είναι ότι θα θεωρήσουν ότι η μαλακία δεν ήταν η επιλογή αυτή, αλλά ήταν κάτι άλλο το οποίο έτυχε. Ενώ στην άλλη δεν ισχύει αυτό, γιατί την IBM δεν την έχουν ακούσει όλα τα άτομα μέσα στο, στο μαγαζί αυτό. Ακόμα και αν δεν είναι τεχνικά άτομα αυτά, πάλι θα γνωρίζουν την IBM. Θα έχουν δει Πάρα πολύ σημαντικό στικεράκι αυτό. Στικεράκι σε κάποιο παλιό υπολογιστή. Δεν είχε η IBM ναι. στη κεράκια. Τι είχε, είχε. Δεν ξέρω αν ήταν στην ή το πλαστικό του engraving. Πω, ναι, ναι, αλλά ναι. κάπου το έχουν ξαναδεί αυτό ναι. το πράγμα. Δεν είναι κάτι το οποίο. Όταν ρωτήσουν τι είναι η IBM, θα πει είναι μια από τι μεγαλύτερε εταιρείε, α πούμε, λογισμικού συμβουλευτικέ. Άμα ρωτήσουν ποια είναι η άλλη εταιρεία, θα πούνε είναι κάτι καλά, παιδιά. Τι ξέρω εγώ. Ναι. Και αυτό ίσω χρειαστεί να το δικαιολογήσει κάποια στιγμή. Ναι το οποίο ό,τι και να κάνεις μέχρι να φτάσει στο σημείο να έχεις τη βαρύτητα αυτού του ονόματος ο άλλος θα προτιμάει άμα δεν ξέρει είναι πολύ, είναι πολύ πιθανό να προτιμήσει την IBM Παρότι μπορεί και στι δύο περιπτώσει το πρόβλημα να ήταν ένα ποτηράκι λίγο πιο δίπλα. Έτσι, ένα λόγο λογισμικό. Και εκεί είναι που αρχίζουν. Το πρόβλημα ποιο είναι, είναι ότι ο κόσμο δεν θέλει. Άσε μα. Πάρουμε μια άλλη συμβουλευτική του εξωτερικού. Mm -hmm. Container solutions. Mm -hmm. Okay. Που είναι μια εταιρεία η οποία προσφέρει συμβουλευτικέ υπηρεσίες γύρω από containers. Αυτοί τώρα έχουν ένα όνομα βέβαια, αλλά στο παρελθόν κάποιο θα χρειαζόταν να εξηγήσει γιατί επέλεξε αυτή την εταιρεία και όχι τη McKinsey, mm -hmm. για παράδειγμα. Τώρα, πώ το λύνει αυτό σιγά σιγά, Γιατί κανένα δεν θέλει να πηγαίνει στο αφεντικό του και να εξηγείται και να φέρει κάποια ευθύνη. Και, δηλαδή... και, και, το αντίστροφο έτσι. Δηλαδή, κανεί δεν θα σου πει. Μιλήσαμε για την, την περίπτωση που το project δεν πάει καλά. Υπάρχει περίπτωση ναι. που το project πάει καλά. Ναι. Και το project φαντάζομαι ότι θα πήγαινε καλά και με τι δύο εταιρείε. Και με την IBM ναι. και με την Container Solutions. Ναι. Κανεί δεν θα πει μπράβο πάρει που κλείτωσε λεφτά και επέλεξε την πιο φθηνή εταιρεία. Ναι. Γιατί προφανώ. Ναι. Προφανώς, και εγώ δεν το, δεν το πιστεύω αυτό. Ναι. Ενώ θα σου πει γιατί διάλεξε την πιο φθηνή ναι. εταιρεία μετά. Ή την πιο μικρή εταιρεία. Ναι. Και μετά τι γίνεται, επειδή κανεί δεν θέλει να πάει και να δικαιολογείται, πάει και λέει: Να σου πω, έχει ISO 9002? Έχει VPN? Έχει τέτοιο. Οπότε, εντάξει, δεν ξέρω αν αυτό το κάνει η Container Solutions, αλλά άλλε εταιρείε θα το κάνουν. Θα μπουν στη διαδικασία να πούνε: Ωραία, εγώ θα πάρω ISO για να βγάλω αυτό το θέμα από τη, από τη μέση Εμεί μέχρι στιγμή το έχουμε λιτώσει όλε τι πιστοποιήσει. Ευτυχώ. Και... Το οποίο και το ISO είναι ότι απλά πα και λε ότι έτσι κάνουν τα πράγματα σε μια άλλη εταιρεία. Η εταιρεία σου δίνει το ISO ναι. και δεν έχει καμία σχέση αυτό που λες ότι κάνει με αυτό που κάνει. Όχι, δεν έχει. Δεν χρειάζεται να έχει. Wow, Απλά εκεί πέρα εντάξει υπάρχει στο ότι άμα γίνει μαλακία και αποδειχτεί ότι η μαλακία έγινε επειδή δεν ακολούθησε τη διαδικασία την οποία έχει δηλώσει, τότε και εκεί έχει πιο σημαντικό πρόβλημα. Έχει ευθύνε. Αυτά έχουν σημασία αρκετά όταν είσαι σε περιβάλλοντα στα οποία είτε δεν υπάρχει είτε δεν Μπορεί να υπάρξει για κάποιο λόγο εμπιστοσύνη. Mm -hmm. Δηλαδή, έστω ότι εσύ είσαι τεχνικό και θέλω να σε προσλάβω, και εγώ δεν είμαι. Πώ ξέρω ότι δεν <laughs> είσαι εντελώ περίεργο, Έχει άζω, Ναι, πρέπει να υπάρχει. Και, μία... αυτό, μου λύνει, και αυτό μου λύνει το, το ερώτημα εκείνη τη στιγμή. Αλλά αυτό έρχεται και κολλάει ξεκάθαρα πάνω σε πρωτόκολλα επικοινωνία τα οποία είναι αλλούντα είναι Πρέπει ένα, είναι ένα υπάρχει, API. Όμως, έτσι. Δηλαδή... Ε, ε, είναι ένα πολύ απλό API αυτό. Αλλά με άλλε εταιρείε που δουλεύουμε δεν τίθεται καν βασικά αυτό το ερώτημα, γιατί όλη η επικοινωνία γίνεται κρυπτογραφικά πάνω από HTTPS. Ξέρουμε να χρησιμοποιούμε Vault αν χρειάζεται να ανταλλάξουμε μυστικά για παράδειγμα. Ισχύει όχι σε μεγάλο βαθμό. Σήμερα μου το στείλε ο υπάλληλο από ένα πελάτη μου, λέει, να σου πω Πολίδη, στείλνουμε ένα link λέει, για, το, για το μυστικά. Του <σκλειά> λέω εδώ α <ας> φτιάξουμε. Μα. <σκλειά> 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 Έχει σημασία αυτό και όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία σιγά σιγά ε, πάνε και βοηθάνε στην, ε, στο να φτιάξει αυτό το όνομα. Δηλαδή, στο να... το, το όνομα στο τέλο τι είναι, Είναι μια, μια ιδέα που υπάρχει στο μυαλό ανθρώπων ότι μάλλον θα γίνει καλά η δουλειά. Γιατί στο τέλο τη μέρα δεν μπορεί να το ξέρει αυτό από πριν. Και στο τέλο τη μέρα θε να γίνει δουλειά για καλά λεφτά. Mm -hmm. Over και όταν έχει ο καιρό γυρίσματα, αυτά τα λεφτά θα είναι ακόμα καλύτερα. Και τότε είναι μερικέ φορέ που αρχίζει και μπαίνει λίγο πιο πολύ και γίνει λίγο πιο σπασίκλα με τα πάντα. Βέβαια, δεν ξέρω αν αυτό ποτέ επηρέασε τι μεγάλε συμβουλευτικέ, για να είμαι ειλικρινή. Θεωρώ επηρεάζει. Δηλαδή, άμα δει τα νούμερα, το... νομίζω σε απολύσει και αυτά έχουν προχωρήσει και κάποιε από τι μεγάλε συμβουλευτικέ. Ναι. Δεν ξέρω, δεν το να, έχω. Το, το βάζω με ερωτηματικό γιατί δεν, δεν το θυμάμαι με μεγάλη σιγουριά τώρα, αλλά νομίζω ότι έχει γίνει και εκεί πέρα, στον στο κλάδο. Ενώ παράλληλα, αυτό που βλέπουμε εμεί από την δικιά μα μεριά είναι ότι φαίνεται το 23 να είναι μια καλή χρονιά. Ο, ναι, έτσι φαίνεται. Ο Στίβ Jobs έλεγε βέβαια να μην πα ποτέ να δουλέψει για συμβουλευτική. Λέγε γιατί χάνει όλη τη μαγεία του να δουλεύει για την παραγωγή συμφωνώ με αυτό και ίσω είναι και ένα από του λόγου για του οποίου εγώ δεν θα ήθελα για πάντα να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Ενώ... Το consulting. Θεωρώ ότι ένα σημαντικό. Καταρχά, εγώ θα ήμουν χάπη σε ένα βαθμό που μπορούμε να το συντηρήσουμε για κάποιου πελάτε που περνάμε καλά. το ναι. κάνουμε. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι το περνάμε καλά. Αλλά πιστεύω ότι για μα έχει πάρα πολύ σημασία ότι δεν είναι το μόνο πράγμα το οποίο κάνουμε. By design και αυτό είναι ξεκάθαρο από την αρχή. Δηλαδή, έχουμε δύο μέρε την εβδομάδα. Που δουλεύουμε σε δικά μας πράγματα. Και κάποια από αυτά είναι open source, τα οποία μπορείς να δεις. Mm -hmm. Και δεν πάμε μόνο και κάνουμε δοκιμές στην πλάτη των πελατών μας. Γιατί θα γίνει και αυτό, εν γνώση προφανώς κάποιου. Ε. Μα, δεν γίνεται να μην κάνεις δοκιμές, δεν γίνεται να έχεις κάνει όλα τα πιθανά σενάρια που πρόκειται yeah. Και να σπηλάζει να χρειαστεί. Κάποια πράγματα θα έχει δει, κάποια πράγματα θα έχει δει λιγότερο, κάποια πράγματα δεν θα έχει δει καθόλου. Οπότε... Κάποια πράγματα θα είναι πρώτη φορά που τα κάνει. Ναι. Απλά έχει μια πιο ενημερωμένη άποψη και μπορεί να πλοηγηθεί καλύτερα σε έναν χώρο τον οποίο ξέρει περίπου πάντα τέσσερα σχέση με κάποιον που δεν ξέρει πάντα τέσσερα. Δεν σημαίνει ότι έχει περπατήσει εκεί. Σημαίνει ότι ξέρει ναι. περίπου την τοπολογία και ότι α, προ τα εκεί μάλλον είναι η καλή λύση. Αυτό. αυτό, πληρώνει ο άλλο. Δεν πληρώνει ναι. το ότι ε, ε, έχει φτιάξει τραπέζια και θα φτιάξει άλλο τραπέζι. Πληρώνει το ότι. Έχει φτιάξει έπιπλα και μάλλον ναι. Και αυτή κ, καρέκλα κάπως θα γίνει Και ξέρεις αυτό τι σημαίνει όταν, όταν αυτό αρχίζει και κάνει breakdown που λες ότι ξέρεις ότι έχει φτιάξει απλά και αυτά και είναι οι απλέ, είναι οι προκάτε ερωτήσει που είναι στο μεταξύ μας, δηλαδή ωραία. Εσύ είσαι ο Αντώνη, η μεγάλη συμβουλευτική που όλοι τη γνωρίζουμε και την προσλαμβάνουμε. Δεν χρειάζεται να μου αποδείξει το ποιο είσαι. Ωραία. Πάμε να βάλουμε κάτω τα πράγματα. Ένα. Έχει άριζο, παιδί μου. Ωραία, έχει άριζο. Ωραία. Κάνει ατζάιλ. Κάνει ατζάιλ. Κάνει, ξέρω εγώ, τζάβα. Κάνα τζάβα. Και εκεί τελειώνει κουβέντα. Mm -hmm. Ναι, είναι τα, τα και, βασικά. Ναι, και είναι και το ότι άντε, και πάμε τώρα να δούμε το budget. Ναι, mm -hmm. εντάξει, γιατί προφανώ και αυτό είναι σημαντικό. Και εκεί αρχίζουν τα shady πράγματα μετά. Αλλά ναι. Άλλα να πω και εγώ ότι. Να το ρίξω το ξύδι μου για τι συμβουλευτικέ. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι το έχουμε αναφέρει ξανά στη μικρή κουβέντα, αλλά όταν έχει χρειαστεί να μα κάνει μια συμβουλευτική τεράστια έλεγχο στα λογιστικά μα. Ναι. Υπήρχαν δύο κόκκινε σημαίε εκεί πέρα. Ναι. Η πρώτη κόκκινη σημαία ήταν ότι. Αυτό το άτομο δεν ήξερε τι είναι το PayPal. Ναι. Και είχε έρθει να μα μιλήσει για λογιστικά. Ναι. Και το οποίο δεν έγινε το 2004, που το PayPal ναι, 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 ναι ήταν δεν ένα τίποτα. Έγινε το 2000, ξέρω εγώ. μετά το 2010. Ναι. Θα το αφήσω έτσι, ρε παιδί μου, για να προσπαθήσω ναι, ναι. να μην το αφήσω χαλαρό. Το ένα λοιπόν ήταν αυτό. Το δεύτερο ήταν ότι αυτό το άτομο δεν ήξερε πώ δουλεύει η δοκιμή ενό λογισμικού. Δεν, δεν μπορούσε να, να κατανοήσει υπό ποιου όρου ένα άτομο μπαίνει, δοκιμάζει μια υπηρεσία και επιλέγει για να τη χρησιμοποιήσει ή όχι. Και δεν ήξερα αν αυτό το πράγμα πρέπει να φορολογείται ή όχι. Ναι. Και δεν ήταν νέο αυτό το άτομο και δεν ήταν και πολύ μεγάλο αυτό το άτομο. Ήταν ναι. λοιπόν, τύπου 40. Άρις. Δεν προβλεπόταν. Τρελό θέμα. Το οποίο παίρνει μια εταιρεία. Είναι μια από αυτέ τι συμβουλευτικέ που τι ξέρουμε όλοι. Ξεκινάμε ναι, από το ναι, 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 ναι. Δεν είναι κάτι. Είναι μία από αυτέ που τι ξέρουμε όλοι. Και έχουν έρθει διάλογο και δεν ξέρουν τι είναι το Paypal. Δεν... Προφανώ και υπάρχουν άτομα μέσα τα οποία ξέρουν τι είναι το Paypal. Αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν άτομα τα οποία δεν ξέρουν τι είναι το Paypal. Θα έπρεπε να παίρνει μια υπηρεσία εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή έχει έρθει για να βρει λύσει, να βρει τα πραγματικά προβλήματα. Έχει έρθει για να αλλάξει μια εταιρεία για να δει τι ρίσκα υπάρχουν. Αυτό είναι το, ναι. το νόημα. Δεν έχει έρθει εκεί πέρα ούτε για να κάνει πλάκα ούτε για κάτι άλλο. Έχει έρθει λοιπόν να, να, να ασχοληθεί με τα, με τα πραγματικά προβλήματα και όχι με το αν υπάρχει κάπου μια προσάυξη φόρου 1,5 ευρώ που κάπω έχει ξεφύγει και δεν έχει πληρωθεί. Ναι. Θα, θα συνεχίσει το ξύδι μου όπω ναι. κατάλαβε. Δεν ήταν καν. Ήταν, by the way, ήταν μισό ευρώ. Μισό, δεν θυμάμαι. Ήταν, δεν θυμάμαι... Είναι, τρο, είναι τρομερό αυτό. Είναι τρομερό αυτό και έχει γίνει λίγο θέμα. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να φτιάξει ένα αναλυτικό έλεγχο μετά και να πει, ξέρει τι, ναι, βρήκαμε αυτά τα δύο σημαντικά πράγματα και αυτά τα πέντε λιγότερο σημαντικά και αυτά τα πέντε σχεδόν ασήμαντα. Mm. Αλλά δεν μπορεί να κολλά εκεί. The, the είναι, είναι σαν να κάνει έναν έλεγχο ασφαλεία. Έρχεται μια εταιρεία η οποία κάνει ε, ασφάλεια, σου κάνει ένα penetration testing και μετά έρχεται και δεν σου λέει, φίλε, υπάρχει σε ένα blog post ε, το οποίο δεν έχει νόημα και το οποίο δεν έχει βλέπει κανεί. Ξέρω εγώ, μια κρυφή σελίδα, ένα SQL injection. Όχι SQL injection, υπάρχει ένα XSS, δεν ξέρω. Κάτι, ναι. Το οποίο δεν μπορεί κάποιο να εκμεταλλευτεί και κάθεται και ασχολείται με αυτό. Σου λέει, ξέρει τι, έχει αυτά τα δύο σημαντικά πράγματα. Ναι. Πρέπει να τα λύσει. Έχει αυτά τα πέντε έτσι και έτσι. Αυτά καλό θα να τα λύσει και έχει και αυτά τα δύο, τρία. Άμα δεν έχει να κάνει, λίστα. Υπάρχει μια προτεραιοποίηση εκεί πέρα. Υπάρχει μια, μια, γνώση που μπαίνει στο παιχνίδι. Υπάρχει κάτι το οποίο έρχεται ο άλλο και σου λέει: Ξέρει τι, αυτό είναι επικίνδυνο. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο. Αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. Mm. Όταν έρχεται και δίνει κάποιο την ίδια βαρύτητα στο αν χρωστά μισό ευρώ επειδή πλήρωσε μια μέρα μετά το, το ΦΠΑ, ξέρω εγώ ένα μήνα, δεν θυμάμαι τι ήταν. Και δεν έχει δει το πρόστιμο. Όχι, ήταν ένα ε, φόρο για κατασκηνώσει. Κάτι, μια. Δεν, δεν έχει σημασία τι είναι αυτό. Είναι κάτι το οποίο. Ναι, μεν, OK. Θε να είσαι ακριβή, θα το βάλει στον έλεγχο. Θα βάλει στον έλεγχο και θα πει μετά. Ξέρει τι υπάρχουν και αυτέ τι πέντε μαλακίε, ρε παιδί μου, πρέπει να κλείσουμε. Ναι. Δεν είπα. Όχι, βέβαια, βεβαίω. Αλλά είχε διεγκωθεί αυτό. Αλλά όχι. Ήταν, ε... Πάρτε όλου του λογιστέ τηλέφωνο να δούμε τι έγινε. Ναι, ναι, ναι. Ε... ε... όχι τι είναι αυτά τα PayPal και δεν κάνετε money laundering από εκεί μέσα. Τρομερό. Το οποίο ήδη από τότε το, 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 PayPal το δηλώνει σαν λογαριασμό. Ναι, ναι, και, και, το, και το δηλώνουμε κανονικά. Δεν το συζητάμε. Είναι. Είναι τράπεζα το PayPal έτσι κι Ναι. What the fuck. What the fuck. <laughs> τραγικό. Είναι, είναι, τραγικό. Το άλλο που έχω δει εγώ από μεγάλη συμβουλευτική και μου κάνει τρελή εντύπωση όλο αυτό που αν δεν μπορεί και να το περιμένει, είναι. είχα μπλεχθεί σε ένα project το, στο οποίο ήταν μέσα και μια συμβουλευτική, mm -hmm. με ένα side project α το πούμε, ήταν ένα οικοσύστημα εκεί μέσα. Και ήμασταν στον ίδιο cloud provider, στον ίδιο λογαριασμό του cloud provider. Και βλέπω κάποια στιγμή το πόσο κοστίζαν αυτά τα οποία είχαμε φτιάξει. Mm. Και ήταν. Mm. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν. Τώρα τι να σου πω, να σου πω ότι ήταν εκατό φορέ πάνω από ό,τι χρειαζόταν. Τόσο πολύ. Το κόστο. Από ό,τι χρειαζόταν για να είναι άνετο. Εκατό φορέ. Όχι απλά over provision, το οποίο ξέρει τι είναι αυτό. Είναι, εγώ παίρνω την τάδε εταιρεία, γιατί ξέρω ότι το πράγμα θα δουλέψει. Βέβαια, εγώ δεν ξέρω αν η τάδε εταιρεία έχει καλού μηχανικού, που δεν έχει γαμάτου μηχανικού. Είναι, είναι, θα μάλιστα. Και τι κάνει ο μηχανικό, ο οποίο δεν είναι γαμάτο, κάνει over provision τα πάντα. Γιατί τι λέει, Εγώ μπορώ να δώσω αυτά τα λεφτά, εάν πάρω το ρίσκο. Και το μόνο που σκεφτούμε είναι ότι είναι κρίμα όλο αυτό. Είναι κρίμα να μην υπάρχει κάποιο κοινό που ξέρει. Γενικά, εκεί πέρα ίσω είμαστε τυχεροί γιατί λόγω όλη αυτή τη κινητικότητα προ το να γίνουν εταιρείε λίγο πιο φιλικέ στο περιβάλλον, υπάρχει πλέον το cloud και το κόστο σε servers και σε υποδομέ mm. και σε όλα αυτά. Είναι κάτι το οποίο μπαίνει στην εξίσωση. Και ίσω δεν είναι ο σωστό τρόπο για να μπει. Θα πρέπει να έχει μπει πριν από αυτό. Δεν χρειάζεται να, ναι. να λέμε ότι τώρα θα είμαστε πράσινοι να το κάνουμε. Αλλά τουλάχιστον αυτό δίνει ένα παραπάνω κίνητρο στι εταιρείε αυτέ. Και ενώ, όταν λέω αυτέ, εννοώ του τελικού πελάτε, ώστε να ζητήσουν λύσει οι οποίε είναι πιο αποδοτικέ. Ναι. Όχι καλύτερε ή τέτοιο, απλά να δούνε, έχει νόημα να δίνουμε αυτά τα λεφτά. Έχει νόημα να έχουμε 50 servers. Ή μπορούμε να έχουμε 30. Δεν σου λέω να Καλά, πέντε. αυτό ήταν, ήταν πέντε. Σου λέει. Και... Δεν δε είναι καν υπερβολή αυτό τώρα. Ήταν τρομερό. Αλλά όλο αυτό νομίζω ότι βοηθάει τουλάχιστον σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή δίνει, δίνει ένα κίνητρο, το κίν, τα κίνητρα είναι πάντα καλά. Yeah. Είναι κάτι το οποίο βοηθάει λίγο στο να, στο να γίνεις λίγο πιο, ε, πιο ελαφρύ, πιο Αυτό πιο ήταν τότε ήταν τόσο κακό που επειδή μπορώ να σου πω εν πολύ συντομία ποιο είναι ας πούμε το φάουλ, είναι το ότι είχαν επιλέξει μια serverless τεχνολογία. Mm -hmm. Βασικά ένα από τα φάουλς, μια serverless τεχνολογία με πάρα πολύ κομπιούτερ πάνω, η οποία θα μπορούσε να είναι ένα μηχάνημα. Με τα ίδια resources για να είναι πιο φθηνό. Γιατί έτσι όλη την ώρα πρακτικά, οπότε ναι. δεν είχε νόημα. Πόσο μάλλον άμα ήταν κάτι το οποίο κάνει μια συμφωνία και προπληρώνει πράγματα και τα έχει όλα δικά σου. Εντάξει, αυτό το αν θε να δεσμεύσει χρήματα ή όχι είναι μια επιλογή που θα πάρει ο Τεκμήρα. Εκεί ήταν σταθερό. Δηλαδή. δηλαδή ο λογαριασμό ήταν ο ίδιο. Ναι. Κάθε μήνα. Δηλαδή, αυτό που λέω είναι χωρί να κάνει κάποιο ιδιαίτερο engineering. Πα με τον τρόπο που γινόταν μέχρι προχθέ, μέχρι πριν υπάρξουν όλα αυτά τα serverless. <laughs> και έχει τα, ίδια resources. Πώ κάνουν οι άνθρωποι deploy πριν το serverless. Πώ κάνουν. Σε κάνε. servers. <laughs> και το serverless που τρέχει. Την <laughs> τρέχει στο cloud. <laughs> Ήταν αυτό που σου λέω. όταν λέω low hanging fruit, ενώ χωρί καν αντάλλαγμα. Ναι, οκ. Okay, είναι... Έπεφτε τον πιλιέτο στο μισό. Χωρί αντάλλαγμα. Είναι θέμα και γιατί για να υποστηρίξει ο άλλο μια serverless υποδομή δεν είναι ότι κοστίζει παραπάνω μόνο γιατί θα το χρησιμοποιήσω από το θέλει. Κοστίζει παραπάνω γιατί για να υπάρχει διαθεσιμότητα που υπάρχει εκεί πέρα. Υπάρχει λίπο. Και η παραπάνω μηχάνημα. Γιατί για να μπορέσει εσύ να τρέχει συνέχεια μια, ένα function, για παράδειγμα, αν θεωρήσουμε ότι είναι κάποιο function αυτό και το οποίο καταναλώνει μια ουρά, σημαίνει ότι υπάρχει υποδομή που πίσω να υποστηρίξει και δεύτερο function. Πολύ γρήγορα. Και τρίτο δεν είναι όλα τα. Δεν, πληρώνει μόνο την τεχνογνωσία για τη στιγμή, πληρώνει και την διαθεσιμότητα, πληρώνει ναι, ναι, ναι. το ότι εκείνη τη στιγμή θα τρέχουν μηχανήματα για να μπορέσει αυτό το πράγμα να μεγαλώσει. Γιατί τι σου υπόσχεται, σου υπόσχεται ότι άμα έρθει ένα δεύτερο request, θα έχει Άμα εσύ έχει ένα request όλη την ώρα, εντάξει, μπορεί να κάνουν βελτιστοποίηση ή η Amazon ή, ναι. ή η Google ή δεν ξέρω και όποιο άλλο, αλλά δεν μπορεί να βασίζει Μπορεί βέβαια να βασίζεσαι στο να κάποια στιγμή να προλάβει και ένα μηχανικό να κάνει και λίγο πιο. Κοίτα, πάντα θεωρώ ότι έχει να κάνει με το μέγεθο τη ομάδα σου και τι ανάγκε που έχει και το πόσο μακριά θε να πα. Έχει να κάνει, δηλαδή, είναι ένα συνδυασμό. Αλλά πάνω. ναι, ναι, μετά. Ναι. Αντικρούω το επιχείρημα από πριν. Μπορεί για παράδειγμα να έχει νόημα να, να δώσει γνώσει μηχανικού που έχει, γιατί δεν χρειάζεται να άτομο όλη την ώρα εκεί πέρα να ασχολείται. Μπορεί να χρειάζεται να παίρνει μια, μια ένεση, όπω είπε, συμβουλευτική, μια mm. φορά το μήνα, μια φορά το τρίμηνο. Να. Nah. Μπορεί να χρειάζεσαι όντω άτομο. Έχει να κάνει με το, με το τι χρειάζεσαι. Μπορεί να χρειάζεται να πα μια διαφορετική υποδομή, η οποία θα έχει λιγότερη διαχείριση από σένα. Και αντί να πληρώνει συμβουλευτική, εξτρά άτομο, να τρώνε χρόνο η μηχανική σου, να έχει νόημα να πάρει μια υπηρεσία. Mm -hmm. Μπορεί να διαλέξει. Αλλά αυτό το όλοι κάνουμε κυβερνήτη και πληρώνουμε μετά τι βουλευτικέ. Ναι, γιατί κάνει όλο ο κόσμο κυβερνήτη. Επειδή κανένα δεν απολύθηκε επειδή επέλεξε κυβερνήτη. <κύησαι> Πού να τον απολύσει μετά, μου κάνει ναι, να κυβερνήτη ναι, και εγμένα, ναι, ναι, <κτέρου> ναι, 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 Δεν το συζητάμε. Είναι, είναι. Αν και νομίζω ότι αυτό τώρα εντάξει, τα βάνιασε. Δηλαδή θεωρώ ότι διάξει, πλέον, έχει αρχίσει να κάνει deflate ο κυβερνήτη. Ισχύει, ισχύει. Εντάξει, Θα δούμε πώ θα πάει αυτό. Απλά Νομίζω το, το σημαντικότερο για να, για να αρχίσω λίγο να, να το φέρνω και σε ένα συμπέρασμα για μένα είναι θεωρώ ότι ό, όλα τα μεγέθη και όλοι οι τύποι εταιρεών που συζητήσαμε έχουν την εφαρμογή τους και υπάρχουν περιπτώσεις που είναι η καλύτερη επιλογή. Mm -hmm. Συμφωνώ. Το, το πιο σημαντικό για μένα είναι να ξέρεις γιατί κάνεις μια επιλογή και μετά να επιλέξεις την σωστή εταιρεία για την κάθε, ε, για την κάθε κατάσταση. Άρα... Πριν πα και πει ποια θα είναι η εταιρεία που θα με καλύψει, θα πρέπει να πει τι θέλω να πετύχω. Mm. Νομίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσει. Mm. Ε, για παράδειγμα, συζητούσαμε με ένα πελάτη μα ε, τι προάλλε και μου έλεγε ότι θέλω να προσλάβει άτομο και μου έλεγε κάποιε ε, πολύ μεγάλε εταιρείε διαχείριση προσωπικού που υπάρχουν στην Ελλάδα και αν θα συνεργαστεί μαζί του κλπ. Και του λέω ότι δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί και χρειάζεται να πάρει κάτι τέτοιο. Δεν είναι ότι θες να, να γεμίσει 10 θέσει mm. από τι 100 και θες κάτι mm. τύπου κουβά. <laughs> ναι, 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 ναι. Βρες ή κάποια άτομα ή κάποιες πιο μικρές εταιρείε οι οποίες σου κάνουν μια πιο εξειδικευμένη δουλειά. Βρες εταιρείε που ασχολούνται με, το, με, τη θέση που ψάχνεις. Δεν ψάχνεις να, να, να βρεις 10 διαφορετικές θέσεις και άρα θες κάποιο που θα σε καλύψει σε όλες. Θες μία. Δες ποιος κάνει αυτή τη, mm. τη θέση καλύτερα και πήγαινε εκεί πέρα και ασχολεί σου. Μιλάμε με μια τέτοια εταιρεία καλύτερα. Δεν έχει να κάνει δηλαδή, δεν είναι συμβουλευτική μόνο στο λογισμικό. Παντού πρέπει να βρει εταιρείε που για την για την κατάσταση που βρίσκεσαι είναι καλυτερε mm -hmm. Όπω επίση συζητούσαμε όταν ήμασταν στη Γερμανία με έναν φίλο μα, ο οποίο ήταν σε πολύ μεγάλη συμβουλευτική. Και πήγαινε κάποιο και του έλεγε: Ξέρει τι, φτιάξτε μου όλο από την αρχή, δεν έχω ιδέα. Ετοιμαζόμουν να πω το παράδειγμα από το Βερολίνο. Κάνουμε αυτό. Ναι, εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να μαζέψει 10 μικρέ εταιρείε που κάνουν κάθε μία από κάτι. Θα, το, θα πάρει καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά θα ρισκάρει 10 φορέ να βγει μαλακία κάτι. Όχι, ναι, ναι, ναι. Δεν... Έχει να κάνει με, την, με το συγκείμενο κάθε φορά. Φουλ. Τέλεια. Συμφωνείς ή διαφωνείς. Συμφωνώ. Αυτό σου Συμφωνώ απολύτω. Αυτό Ταυτίζομαι. σου έλειπε. Τέλεια. Φανταστικά. Σφινάκι πάλι σήμερα. Ναι, Έχουμε... Πολύ ναι, σφινάκι έχει παίξει. Ναι, εντάξει. Είναι επειδή είναι αυτέ οι μέρε λίγο πιο πιεσμένε, νομίζω. Γι' αυτό. Αλλά θα, θα χαλαρώσει. Θα Πάρουμε τρίτο μικρόφωνο, τι λε. Θα πάρουμε τρίτο μικρόφωνο και νομίζω ότι πάμε για καλεσμένο στα, σε ένα από τα επόμενα επεισόδια. Και εγώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Πάμε. Τέλεια. Λοιπόν. Προτάσει. Προτάσει. Για πε προτάσει. Έχω... Λοιπόν, εγώ θα προτείνω. Ήμουν έτοιμο όπω είδε. Ε, τώρα λοιπόν, αφού τελειώσαμε την κρασοποσία, πάμε να δούμε πώ θα χάσουμε. Ε, το περί το βάρος που πήραμε πίνοντας Οκ. Okay. και θα προτείνω το, το καινούργιο σένσορα που πήρα ε, για να μετράει ε, Παλμού καρδιά που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Ε, γιατί μπαίνει στο μπράτσο ή μπορεί να μπει και στα γυαλάκια κλπ. Για πισίνα, άμα θέλει. Λέγεται Verity Sense είναι τη Polar. Okay. Ε, και μου έχει φανεί πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Πώ ε, μπαίνει στα γυαλιά, Έχει ένα, ένα κλειπάκι το οποίο μπαίνει πάνω στα γυαλιά τη πισίνα και θεωρητικά κάθεται στον κρότοφο. Οπότε Έλα, έχει ρε. επαφή εκεί πέρα. Βέβαια, να το πω και αυτό ότι. Στα δικά μου γυαλάκια που είναι λίγο πιο μεγάλα δεν κάθεται καλά, οπότε το βάζουμε στο σκουφάκι. Okay. Αλλά... Δουλεύει. Ναι, 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 είναι... παίζει καλά. Okay. Δεν, δεν, μετράει καλά βέβαια τα μέτρα τη πισίνα. Γιατί και καλά σου λέει ότι με το. έχει ένα. Ε, πες το επιταχυνσιόμετρο και καταλαβαίνει πόσε φορέ κάνει πάνω κάτω και του βάζει okay. πόσα μέτρα ήταν η πισίνα και σου λέει πώ πήγε. Okay. Αυτό δεν παίζει πολύ καλά. Αλλά μετράει παλμού καλά και δεν ξέρω, μου φάνηκε ενδιαφέρουσα φάση. All right. Λοιπόν, τι να, τι να, προτείνω. Θα προτείνω την καταδυτική στολή μου. Ω, oh, Άρα σήμερα θα έχουμε ε, full αθλητική. Ναι, ναι, αυτό σκέφτηκα. Πρόταση. Λοιπόν, είναι γαλλική. Δεν ξέρω πώ προφέρεται στα γαλλικά. Θα το κάνω, θα το κάνω spell και θα μου πει εσύ. Θα προσπαθήσω. Είναι... B-E-U-C-H-A-T. Μπεουτσάτ γράφετε. Μπεσό. Μποσά νομίζω. Κάπω έτσι. Γιατί είμαι αρκετά σίγουρο ότι είναι γαλλική. Είναι αυτή. Είναι 5 mm πάχο. Νεοπρένο. Οπότε είναι στο στολή που φοράω για το ψαροντούφεκο όλο τον χρόνο. Με πηγαίνει 12 μήνε. Το καλοκαίρι απλά κάνω λίγο έτσι να βάλω νερό μέσα και γιατί. Δεν για, για να δροσίζομαι. Αλλά είναι χρήσιμο να στολή γιατί σε προστατεύει από βράχια. Όλα αυτά εγώ μέχρι και το καλοκαίρι του 2021. Ψάρευα μόνο το καλοκαίρι ψαροντούφεκο και okay. με, το, με, το, μαγιό. Και μου λέγανε όλοι ότι ah, βάλει το λίγο, βάλει το λίγο. Θα, θα μπορεί να πηγαίνει και παραπάνω και θα αλλάξει όλη. Και όντω αλλάζει όλο το πώ κάνει. Σαν και, το και η ώρα μπορεί να κάτσει το ωραία, μετά από ένα σημείο. Η ώρα μπορεί να κάτσει είναι πολύ παραπάνω. Και γενικά μπορεί να κουμπίσει λίγο στα βράχια παραπάνω. Και αυτό επειδή σε μαζεύει γενικά. Είναι, είναι πολύ καλύτερη η βουτιά. Okay. Οπότε αυτή είναι η καταδυτική μου στολή. Και ε, ευχαριστώ τη μαμά μου που μου την πήρε τώρα για στα γενέθλιά μου, βεβαίω. Και αυτό. Άραγε η Ραθεώνη πριν. Ναι, και... ναι, ναι, ναι. Thumbs up. Ωραία, φανταστικά. Επισόδου ε, 17, λοιπόν, εσύ περάσαμε στο δεύτερο μισό ε, <laughs> τη σεζόν. Τέλεια. Ωραία και αυτά. Μέχρι την άλλη εβδομάδα. Τα λέμε.